Είπα κάτι λάθος. Καλημέρα, Φόντα. Με κοιτάς περίεργα. Γι' αυτό καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας φίλους που σε βλέπουν και σε ακούνε. Νέα σεζόν, καλλιεργητική, νέα ξεκινήματα. Και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι ιονοί για αυτήν εδώ την νέα σεζόν. Πώς θα πάμε, τι θα κάνετε, πώς θα το διαχειριστείτε, τι θα διαχειριστείτε. Ποια προβλήματα έχουν λυθεί και ποια παραμένουν. Όλα αυτά τα βάλουμε στο τραπέζι. Και αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει και μαζί μας, 2842-027-288, ο κ. Δουλούμης μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα παραγωγών, αγροτών κλπ. Τι κάνετε καταρχήν? Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους μας ακούνε και στις φίλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι καλό κάθε αρχή της σεζόν να λέμε δύο πράγματα για το τι βλέπουμε στη χρονιά, πώς πέρασε η προηγούμενη. Είναι όλα αυτά καλά και βοηθάνε για να βάλουμε τη σκέψη μας σε μια σειρά. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν με το φέτος. Το πέρυσι τελείωσε, η χρονιά έκλεισε, ήταν μια χρονιά πραγματικά περίεργη. Είχε τα καλά της και τα κακά της. Ήταν ένας καταστροφικός Μάης, που τέτοιο Μάη δεν έχουμε χρόνια να δούμε τόσο καταστροφικό. Εάν ήταν ο Μάης, ακολουθούσε τα επίπεδα. Για τις τιμές, εννοείς. Για τις τιμές πάντα. Εάν ακολουθούσε τα επίπεδα των τιμών που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν για τα προϊόντα. Αλλά δεν έγινε αυτό. Κάτι παρένθεση. Τώρα σε διακόπτω, δεν πειράζει, κάνουμε διάλογο. Ναι, πάντα διάλογο. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό, γιατί δηλαδή, βλέπω ότι κάποιοι παραγωγοί, το μήνυμα που πήραν είναι ότι φυτεύω νωρίτερα την ντομάτα μου, ας πούμε. Ωραία. Να μην φτάξω μέχρι το Μάιο. Ναι, ναι, ναι. Να φτάξω. Ναι, και αυτό η ράπιτρα είναι προήμων κυπευτικών, έτσι δεν είναι? Σωστά. Άρα, σωστά το έχουν γυρίσει λίγο. Χρονικά. Μαρία, έχει αλλάξει ο τρόπος που καλλιεργεί η ράπιτρα παλιότερα. Δεν φυτεύαμε πριν τον Οκτώβριο, κανένας δεν φυτεύει πριν τον Οκτώβριο. Όλες οι φυτέψεις γινόταν μέσα από το Οκτώβριο και μετά και πηγαίναμε μέχρι αρχές Μάη. Αρχές Μάη, μέσα Μάη, η ράπετρα τελείωνε, ξεπάτωνε, οι άνθρωποι πιάνανε τις παραλίες, τα σπίτια τους. Τώρα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει βασικά, δεν έχει αλλάξει ούτε οι άνθρωποι, τα θερμοκήπια, ούτε ο τόπος. Έχουν αλλάξει απαιτήσεις. Πλέον το κέρδος πρέπει να πάρει κάποιος από το θερμοκήπιο, πρέπει να είσαι πολύ περισσότερο καιρό μέσα για να το προσπαθήσεις να το πάρεις, να το σπάτα, να το... Να πάρεις αυτό το μέγιστο, μέγιστο πάντων, το μέγιστο δυνατό, μέγιστο δυνατό κέρδος. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει τις καταστάσεις ώστε να φυτεύουμε λίγο πιο νωρίς και να επεκτείνουμε τη σεζόν μας αργότερα. Δηλαδή πιάνουμε όλο το Μάη, τουλάχιστον και 15 μέρες του Ιούνιου, για να αρχίσει η κατάσταση να πέφτει η παραγωγή της, το κυπευτικό στην Ιεράπη, να μπαίνουν οι άλλες σκάλες που λέμε. Φέτος έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Επειδή βγήκαμε από ένα πολύ βαρύ χειμώνα πέρυσι, που η παραγωγή ήταν μειωμένη 30%, όπως πραγματικά έχει αποτυπωθεί και στους πίνακες με την παραγωγή, αλλά όμως αυτό το 30% δεν έλειπε από τα φυτά. Υπήρχε πάνω στα φυτά, απλώς άργησε πάρα πολύ να βγει. Άργησε να βγει στην παραγωγή. Βγήκε λοιπόν μαζεμένο το Μάη και είχαμε αυτή την εικόνα που είχαμε φέτος. Με υπερβολική παραγωγή το Μάη και τιμές υπερβολικά πιεσμένες, διότι κυπευτικά είναι προϊόν που αφορά, που η τιμή του καθορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, από τίποτα άλλο. Ούτε παρεμβάσεις γίνονται, ούτε μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και είχαμε μετά ένα Ιούνιο, ένα Ιούλιο και ένα Αύγουστο που κάναμε εισαγωγή από βέλγιο την ντομάτα. Εισαγωγή παρατηρήθηκε, Μαρία, να σε διορθώσω, ένα 20ήμερο μόνο, τον Ιούλιο. Ένα 20ήμερο τον Ιούλιο πραγματικά έγινε εισαγωγή ντομάτες και ήταν. Καταρχήν είναι εκείνη την εποχή, υπάρχουν ντομάτες τόσο πολλές σε γειτονικές χώρες και σε χώρες και μακριά από εδώ, υπαίθριες και εξωτερικές καλλιέργειες στην Ελλάδα, αλλά και σε θερμοκήπια στην Ελλάδα, που σε γενικές γραμμές η τιμή της ντομάτας είναι πάντα χαμηλή εκείνη την εποχή. Εκτός βέβαια θα υπάρχουν χρονιές με εξαιρέσεις που ο καιρός θα οδηγήσει να τελειώσουν αυτοί πιο γρήγορα τις παραγωγές, ώστε να αργήσουν να μπουν, που θα βοηθήσει λίγο την ιεράπετρα στα τελειώματά της. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι το καλοκαίρι τα προϊόντα είναι φτηνά. Δηλαδή υπάρχει πληθώρα παραγωγής και τα προϊόντα είναι φτηνά. Τώρα τους παραγωγούς ιεράπετρες μας οδηγεί και ανάγκη πολλές φορές να καλλιεργούμε καλοκαιρινά, που τις 9 στις 10 φορές δεν κάνουν και τίποτα. Δηλαδή είσαι από ανακυκλώνουν τα έξοδά μας, αν το καταφέρουμε και αυτό.
Έχουν την αίσθηση πάνω στην παραγωγή ότι θα βγάλουν ένα χαρτζηλίκι να περάσουν. Ναι, με τις καλοκαιρινές καλλιέργειες που ουσιαστικά δεν οδηγούν σε τίποτα. Τέλος πάντων, φέτος παρατηρούμε λοιπόν μια προήμηση των προϊόντων τουλάχιστον 20 μέρες. Δηλαδή και οι ντομάτες και τα αγκούρια φυτεύονται 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζονται να φυτεύονται. Και η διασπορά ωστόσο των προϊόντων, δηλαδή διασπορά των προϊόντων στη φύτευση όσον αφορά ντομάτα, αγκούρι, ποσοστιαία και πιπεριά, είναι το ίδιο με πέρυσι. Δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές. Υπάρχει μια μικρή άνοδο στα βελανίδια που είναι ένα προϊόν όμως που σηκώνει πάρα πολύ, σηκώνει πάρα πολύ να αυξηθεί και ίσως και περαιτέρω. Και θα σου πω στην πορεία γιατί. Τα υπόλοιπα είναι περίπου τα ίδια. Βέβαια είμαστε πιο πρώιμοι φέτος, αλλά η διασπορά των προϊόντων, η ποσοστία διασπορά των προϊόντων είναι η ίδια. Και συνεχίζω την κουβέντα γιατί τα βελανίδια ίσως θα σήκωνε να γίνουν περισσότερα γενικά στην. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση, φαντάζομαι. Και μας κοντάφτει ένα πράγμα. Η ζήτηση είναι δεδομένη. Είναι ένα προϊόν που ζητιέται όλο και περισσότερο και σε όλο και περισσότερα μέρη. Απολαμβάνει και καλύτερες τιμές κάποιες των περιπτώσεων. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια. Συγγνώμη που σε κόπτω, Φόντα μου. Απολαμβάνει καλύτερες τιμές. Δεν ξέρω όμως αν βγαίνουν τα έξοδα παραγωγής. Γιατί αυτό εδώ χρειάζεται για να το μαζόξεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά. Να το συλλέξεις από την ντοματιά. Φαντάζομαι περισσότερα εργατικά χέρια. Έχει περισσότερα έξοδα, δεν ξέρω αν έχει, εννοώ, καλλιεργητικά. Έχει αυξημένα έξοδα. Ναι, ωραία. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν είναι προς συμφέρον, δηλαδή του παραγωγού να βάλουν όλοι βελανίδι. Μιας και δεν έχουμε και εργατικά χέρια. Για σκέψου ναι, τώρα, για πάμε. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά να βάλουν όλοι βελανίδι. Αλλά όμως είναι ένα προϊόν το οποίο η ποιότητά του, η γεύση του και η ιδιαιτερότητά του το κάνει. Τόσο και η διαχείρισή του είναι ένα προϊόν που εύκολα διαχειρίζεται. Δηλαδή, μπορεί καλλιεργητικά να, εννοείται. Όχι καλλιεργητικά, μετασυλλεκτικά. Εμπορικά. Εμπορικά διαχειρίζεται πάρα πολύ. Καλύτερα τέλος πάντων από τη μεγαλόπα καρπιντομάτα, για να το θέσουμε έτσι. Σε οποιαδήποτε έκθεση εξωτερικού που συμμετέχουμε, δόξα τω Θεώ σε πολλές, και είτε σαν επισκέπτες, σαν εκθέτες, βλέπω την τάση καταρχήν σε μικρότερο καρπών προϊόντα, αλλά βλέπω και αυτή την τρέλα που επικρατεί με το βελανίδι. Όπου το πάμε, γίνεται ο χαμός του χαμού. Δεν κρατάμε τίποτα άλλο, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Είναι προϊόν χαρακτηριστικό, το οποίο η γεύση του είναι τόσο ξεχωριστή, δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που κυκλοφορεί πανευρωπαϊκά. Και όταν μας ζητάνε μαζικές ποσότητες από αυτό, εμείς σηκώνουμε τα χέρια μας. Δηλαδή δεν έχουμε. Δηλαδή είναι, το προϊόν αυτό είναι στο μετέχνιο του πολύ για την Ελλάδα, λίγο για το εξωτερικό. Δηλαδή είναι για την Ελλάδα, είναι, θα πούμε, ίσως σκεφτούν κάποιοι, μα είναι πολύ για την Ελλάδα. Ναι, okay. Για αυτό που έχουμε μάθει είναι πιθανότατα οριακά ή προς το πολύ, αλλά είναι πολύ λίγο για να γίνει εξαγωγή. Δηλαδή όταν θες να κάνεις παλέτες να στείλεις στο εξωτερικό, πού να τις στείλεις, πού να τις βρεις, δεν γίνεται. Άρα δεν το εξάγουμε δηλαδή αυτό το. Δεν εξάγεται, όχι. Όχι. Είναι προϊόν που καταναλώνεται αποκλειστικά και μόνο σε εσωτερική αγορά. Δεν φτάνει, δηλαδή, να πάμε κάπου αλλού το. Όχι, όχι, δεν φτάνει. Ωραία. Αυτά, αλλά σηκώνει όμως, λέτε, ακόμα και υπάρχει μια. Ναι, με την κατάλληλη οργάνωση. Γιατί πρέπει σε οτιδήποτε κάνει, σε οτιδήποτε φυτέψει, πρέπει να ξέρει πιο πρώτα πάει το δώσει. Με την κατάλληλη οργάνωση και με τις κατάλληλο προγραμματισμό διάθεσης και προγραμματισμό φύτεψη, εννοείται, θα είναι το προϊόν που έχει μέλλον. Αυτό, εδώ μιλάμε βέβαια πρόσωπα, δεν μιλάμε ούτε φορείς, ούτε θεσμοί, ούτε τίποτα. Είναι προσωπική εκτίμηση αυτό, ότι είναι το προϊόν πιθανότατα μαζί με το αγκούρι, γιατί η ντομάτα είναι ούτως ή άλλως. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί αγκουρίνι, να το κάνουμε το ντοματίνι κάπως. Αγκουρίνι. Καλλιεργείται αγκουρίνι. Δηλαδή που να μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία συσκευασιούλα. Επειδή πολλοί λέμε για το brand name, για το πώς θα το κάνουν. Να φτιάξει μια ωραία συσκευασιούλα, να είναι έτοιμο. Δυστυχώς όμως αυτά τα προϊόντα δεν πάνε μαζί. Όχι, γίνεται και πάρα πολύ εύκολο. Αλλά δεν πάνε μαζί, δεν μπορούν να πάνε μαζί. Πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά, γιατί έχουν θέμα διατηρησιμότητας. Αλλιώς είναι το ντοματίνι και αλλιώς το αγκουρίνι. Κάνουμε δειγματοδιανομές στην Πολωνία.
κάθε χρόνο διοργανώνουμε μέσω του Βετστερανού από την Ανατολή. Και στέλνουμε λοιπόν δύο κλειστά φορτικά ψυγεία με κουπάκια, τα οποία περιέχουν δύο ντομάτες, μία πιπεριά και ένα αγκουράκι. Τα οποία φέτος μάθαμε πώς να τα συσκευάζουμε, δηλαδή την περασμένη διανομή, γιατί την πρώτη που κάναμε ήταν καταστροφικό το αποτέλεσμα. Αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν μαζί. Δηλαδή η πιπεριά κοκκινίζει, το αγκούρι σαπίζει. Η ντομάτα χαλά, γιατί είναι προϊόντα που κάνουν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι πολύ κακό. Χημικό δηλαδή το ζήτημα. Ναι, δεν ξέρω τι είπε. Τα χρώματα δεν ταιριάζουν, δεν ξέρω. Αλλά πάντως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Φέτος βρήκαμε τον τρόπο πώς θα τα συσκευάζουμε και πώς θα τα κάνουμε ξεχωριστά το καθένα με τον τρόπο, ώστε να μπορούμε και να είναι καλό το αποτέλεσμα. Ωραία. Μια χαρά. Πρέπει να εφευρίσκουμε τρόπους και επικοινωνιακούς. Είμαστε στα χρόνια του φαίνεστε, προκειμένου να το διακινήσουμε το προϊόν όσο καλύτερα γίνεται. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Ξεφύγαμε όμως τώρα λίγο. Έχουμε πάει και ξεφύγουμε, θα ερχόμαστε. Ναι, κάνουμε και διάφορα. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό με τον ντοματίνι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ακόμα. Όχι, δεν θέλω. Σου λένε προσωπική μου εκτίμηση. Είναι ένα προϊόν που εκτιμάς προσωπικά ότι έχει μέλλον, θα πάει καλά. Ναι, και μακάρι να είχαμε περισσότερο να το κάνουμε και εξαγωγή, καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Μακάρι να είχαμε περισσότερο να το κάνουμε και εξαγωγή. Mm-hmm. Θα μου πει βέβαια κανένας, μα όταν ξεκινά να προσκομίζεται αυτό, να συγκομίζεται μάλλον και να πηγαίνει στα δημοπρατήρια τους εμπόρους, λίγο μαζικά κατά το Δεκέμβρη. Ναι. Υπάρχει ένα κάθισμα του Βελανίδη, κάθεται η τιμή του κάθε χρόνο και την εποχή, περίπου στο 80 λεπτό, 1 ευρώ. Να. Και θα μου πει κάποιος, γιατί δεν το κάνεις εξαγωγή τότε. Μα γιατί πάλι είναι λίγο. Δηλαδή αυτό που θεωρούμε εμείς πολύ, δυστυχώς είναι πολύ λίγο για να γίνει εξαγωγή. Και οι εξαγωγές θέλουν συγκεκριμένες ποσότητες. Ποσότητες, θέλουν οργάνωση, να έχεις κλείσει τα πακέτα σου από πριν. Να θέλουν ένα full track. Δεν γίνεται να του πας στο αλουνού μία παλέτα Βελανίδη, του πει να πάρτε τώρα ή την προσέχουν. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και θα επιστρέψουμε στην εμπορία και στην διακίνηση και στη διαφήμιση των προϊόντων. Θα πάμε στις εκθέσεις. Πάρα πολύ. Να μας πείτε πού θα πάτε φέτος και τι θα κάνετε. Ξεκινάει λοιπόν η σεζόν, ξεκίνησε όπως μας την περιγράψατε. Τα προβλήματα που υπάρχουν, κύριε Δουλόμη, με το ξεκίνημα είναι τα ίδια. Σε χάσαμε λίγο από το νερό, που είχαμε πολύ μεγάλο θέμα και την περσινή χρονιά. Ήμασταν σε τρομερή αγωνία όλοι εδώ στην Ιερά Πέτρα. Όχι μόνο η παραγωγή, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα έχουμε νερό, δεν θα έχουμε. Τουλάχιστον αυτό, πες ότι θα βρέξει και φέτος λίγο, κάπως θα τη βγάλουμε. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Διαβάζοντας αρκετά αγροτικά, βλέπω και κάτι. Διάβασα για τρελά πρόστιμα στη Βόρεια Ελλάδα για εργάτες γης. Μάλιστα. Τι γίνεται εδώ, έχουμε καταρχήν εργάτες γης, φτάνουν, θέλουμε εργατικά χέρια, ΕΦΚΑ, εφορία, φορολογία των συνεταιρισμών, των μεμονωμένων παραγωγών. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα που και πέρυσι τα κουβεντιάσαμε. Μάλιστα. Πολύ καλή αρχή κουβέντα αυτή. Τα προβλήματα λοιπόν. Υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα στο χώρο του θερμοκηπίου στην Ιερά Πέτρα. Το νερό είναι το νούμερο ένα. Μακάρι να λυθεί, δεν ξέρω σε τι φάση είμαστε με την κατασκευή της προσαγωγού διόρυγας, το οποίο δημοπρατήθηκε και θα έμπαινε μια εταιρεία το Σεπτέμβριο. Δεν κάνω λάθος, θα ξεκινούσε να τοποθετηθεί ο εργολάβος, να ξεκινήσει το έργο. Μακάρι να πάνε καλά. Εάν δεν τελειώσει αυτό, να παραδοθεί το έργο, θα είναι πάλι το νερό, θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Γιατί τι να του κάνουν τις εργάτες γης, αν δεν έχουμε νερό να φτέψουμε. Πέρυσι, ανοίγω παρένθεση, πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ καλή σεζόν για τα καλοκαιρινά προϊόντα στην Κρήτη και μόνο στην Κρήτη, γιατί δεν μπορούμε να τα φέρουμε. Επειδή δεν είχαμε νερό, δεν μπορούσαμε να φυτέψουμε, δεν φύτεψε κανένα, ήταν τα προϊόντα πάρα πολύ υγρά. Φέτος είχαμε νερό, δόξα τω Θεώ, φύτεψα αρκετή καλοκαιρινή και έγινε αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, αλλά το νερό πρέπει να υπάρχει πάντα, πρέπει να είναι διαθέσιμο, πρέπει να ανοίγει στη βάνα του θερμοκηπίου και να υπάρχει νερό να μπορείς να καλλιεργήσεις. Γι' αυτό λοιπόν το νερό εξακολουθεί και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Χωρίς νερό δεν κάνουμε τίποτα. Δεύτερο πρόβλημα θα τοποθετούσα εγώ διαχρονικό και μια και ωραία κουβέντα κάνουμε. Βγαίνει λοιπόν προεκλογικά κάθε κυβέρνηση και υπόσχεται διάφορα πράγματα, είτε θα κάνει, είτε δεν θα κάνει, είτε ποιο θα κάνει πρώτο. Ένα λοιπόν από τα θέματα που έθιξε στις προεκλογικές του ομιλίες ο νυν πρωθυπουργός είναι η μείωση του φορολογικού τελεστή, ειδικά στα σχήματα των αγροτών.
Στους συνεταιρισμούς. Ναι. Mm. Όταν λοιπόν οι πληροφορίες που έχουν, ότι όταν το επανεξετάσαν το θέμα, γιατί αλλιώς τα λες πριν την πράξη και αλλιώς τα λες μετά. Να μην λέω τώρα. Τέλος πάντων, οι πληροφορίες που έχουν, ότι εξετάσαν τους συντελεστές και είδαν ότι το 95% των αγροτών δεν πληρώνουν. Άρα λοιπόν τώρα κάνανε μια... Ναι, τι είναι ότι δεν πληρώνουν, λέει. Δεν πληρώνουν φορολογία. Δεν τους βγαίνει φορολογία. Δεν τους βγαίνει φορολογία, όχι. Α. Είναι έτσι, έτσι διαρρυθμισμένα. Όχι, μου λένε οι πίνακες ότι το 95% των αγροτών δεν πληρώνουν φορολογία. Γι' αυτό το λόγο δεν κρίνουν αναγκαία καμία παρέμβαση φορολογική. Ούτε να... δηλαδή και τα κίνητρα που είχαμε ακούσει προεκλογικά για τους συνεταιρισμούς. Ναι, αυτό θα το να αυτό... απευθεί οι πληροφόρηση... άλλος τρόμος διακίνησης προϊόντων τώρα. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα μειώσουν τους συντελεστές φορολόγηση στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών. Αυτό πραγματικά παίζει στα κυβερνητικά σχέδια. Τώρα το τι θα κάνουν πραγματικά δεν ξέρω, ούτε το πότε θα το κάνουν. Αλλά αυτό που με εκπλήσει πραγματικά με την κάθε αλλαγή κυβέρνηση, ότι εμείς εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε μόνο ότι πάμε προς το χειρότερο, δεν καταλαβαίνουμε αν είναι πράσινος, μπλε, κίτρινος, πάρα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, αλλά εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο τα πράγματα δυσκολεύουν. Κάθε χρόνο αυτοί θέτουν και πιο ψηλά τη φορολογική πύχη πιο ψηλά και κάθε φορά προσπαθούν από τους ίδιους ανθρώπους να τους ευφυνιδιάσουν, γιατί αυτό μας κάνουν. Μας ευφυνιδιάζουν κάθε διετία-τριετία, πληρώνουν αυτά που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την προηγούμενη χρονιά και μετά μας περνάνε 2-3 χρόνια να μάθουμε και εμείς να προσαρμοστούμε, να εξισορροπήσουμε πάλι στα ίδια και αυτοί να ξανααλλάξουν και να γίνει δηλαδή έτσι ένα μπερδεματάκι. Τέλος πάντων, αυτά τα έχει ο κλάδος μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Εμείς το κακό στους αγρότες της Κρήτης και ειδικά στις Ιεράπετρες είναι ότι δεν υπάρχει επαφή άμεση και δεν υπάρχει πρόσβαση ουσιαστικά σε υπουργεία, σε υπουργούς. Δεν έχουμε τίποτα τέτοια πρόσβαση. Είμαστε αποκομμένοι, κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε στα θερμοκήπια μας. Συνεταιριστικό κίνημα δεν έχουμε. Δεν έχει να κάνει με συνεταιριστικό κίνημα. Το συνεταιριστικό κίνημα θα οργανωθεί, θα στέλνει χαρτιά έγγραφα τα οποία θα καταλήγουν πάντως στον κάδο των αχρήστων. Δεν υπάρχει επαφή, δηλαδή αυτό που βλέπω και μου κάνει εντύπωση σε άλλες ομάδες παραγωγών ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας είναι ότι λέμε ότι έχουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα και λέει γιατί δεν πας στον υπουργό να το πεις. Μα δεν με δέχεται. Είμαι σοβαρά, μιλάς εχθές μου εκεί πέρα. Δηλαδή αυτοί έχουν άλλοι, γιατί είναι συμμαθητές τους από τον τόπο τους. Έχουν τον τρόπο τους. Εμείς εδώ επαφή δεν έχουμε δυστυχώς. Μακάρι να αλλάξει κάτι με τον υπουργό που έχουμε τώρα. Έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι δεν ξέρει για τα αγροτικά, αλλά θέλει να μάθει, οπότε καλό είναι να έχει κάποια επαφή με τους συνεταιρισμούς, να τον καλέσετε και εδώ να δει και για πώς να είναι το πράγμα, να τον πάτε και σε ένα θερμοκήπιο τον άνθρωπο να δει πώς να τον κάνουμε κάποια σεμινάρια. Για να σου θέσω και το πλάνο πώς το συζητάμε εμείς στο συνεταιρισμό και στο ΔΣ τουλάχιστον, το αφήνουμε το περιθώριο να σταθεροποιηθεί στην καρέκλα του, να κάτσει να δει πώς γυρίζει γύρω-γύρω. Γιατί μόλις κάτσει στην καρέκλα του, θα το φορτωθούμε και εμείς από πάνω για να μας σηκώνει και τους δύο στην καρέκλα. Αυτό δεν γίνεται κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση. Όχι, γιατί πραγματικά πρέπει να βρει τα πατήματά του. Έτσι το έκανα και εγώ σαν πρόεδρο, περίμενα να βρω τα πατήματά μου. Φαντάζομαι ότι και αυτό σαν άνθρωπο πρέπει να βρει τα πατήματά του. Δεν μιλάω για το κομμάτι του ανθρώπου, μιλάω για την πολιτική. Πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, στρατηγική, αγροτική πολιτική, έτσι που να μην αλλάζει κάτι και λίγο. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό θα κάνουμε, ρε παιδί μου, έτσι θα πάμε. Και το πρόβλημα στην πολιτική το πρόβλημα στην πολιτική είναι η εφαρμογή της. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει πολιτική διάθεση να αλλάξει κάτι. Όμως δεν έχει σημασία ο υπουργός, από ό,τι έχω καταλάβει, από τα λίγα, λέει ένας φίλος μου, από τα λίγα λέει που είδα και από τα πολλά που κατάλαβα. Και εγώ από τα λίγα που είδα, τα πολλά που κατάλαβα, δεν έχει σημασία τι λέει ο υπουργός. Σημασία έχει να το εφαρμόσουν οι γραμματείς του Υπουργείου. Αυτοί ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι. Και αυτοί είναι, δεν αλλάζουν, είναι σταθεροί στις κυβερνήσεις. Δηλαδή αυτοί δεν αλλάζουν. Και βλέπεις και βγαίνει ο υπουργός με όρεξη και με αναγγελίες και από εδώ και βρίσκει κολλήματα συνέχεια στους ίδιους ανθρώπους, τους οποίους δεν τους αλλάζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα αλλάζουν. Αυτοί που ουσιαστικά καλούνται να εφαρμόσουν τις εντολές του υπουργού. Μάλιστα.
Λοιπόν, να φύγουμε από τα Υπουργεία μου και πάμε να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα. Εννοείται ότι θα προσπαθήσετε να ενημερώσετε τον Υπουργό ή αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το ασφαλιστικό και το φορολογικό, αν θα αλλάξει κάτι είτε στους συνεταιρισμένους παραγωγούς όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, είτε να μειωθεί το ασφαλιστικό, έτσι, εισφορά ασφαλιστικές. Διάβασα ένα άρθρο πρόσφατα ότι προτίθονται να αλλάξουν όλο το ασφαλιστικό και να το ξαναγράψουν από την αρχή, με λίγα λόγια. Αλλά διάβασα τους λόγους που θέλουν να το κάνουν. Οι λόγοι που θέλουν να το κάνουν είναι ότι μας ελπιθήκατε, γιατί είδανε ότι εμείς αδικούμαστε από το ασφαλιστικό. Mm. Ο λόγος είναι ότι βλέπουν τα ασφαλιστικά έσοδα και μειώνονται τα. Ενώ πριν τρία χρόνια ήταν στο επίπεδο, δεν θυμάμαι νούμερα, αλλά ήταν τουλάχιστον 60-70% πιο πάνω από την 9 τριετία μετά. Είδανε λοιπόν ότι τα ασφαλιστικά έσοδα πέφτουν και λέμε λοιπόν αυτομάτως πρέπει να τα αλλάξουμε. Με σκοπό να τα επαναφέρουν εκεί που ήταν πριν τρία χρόνια, που σημαίνει ότι πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Βέβαια, σε όριζα. Οπότε παραμένουν το φορολογικό και το ασφαλιστικό ως μεγάλα προβλήματα των παραγωγών. Με πράγματα που. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι συνεπάγεται και επίσης το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί ραδιοφωνικά. Δεν γίνεται να αναπτυχθεί ραδιοφωνικά. Οι λόγοι που μας οδηγούν εκεί πέρα και για το πώς έχουμε φτάσει είναι. Μπορούμε κατηδίαν να σου εξηγήσω και για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο με φτάσει σε αυτό το σημείο και τι θα μπορούσε να γίνει και να αλλάξει σε μια μέρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά τουλάχιστον στη θεωρία, στην πράξη δεν ξέρω πώς. Εάν γίνει, είναι και εφαρμόσιμο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα με το βασικό είναι το νερό. Είναι το νούμερο ένα και θα γίνει νούμερο ένα μέχρι να πέσει το νερό μέσα από το προσαγωγό διόρυγα, μέσα στο φράγμα. Το νούμερο 2 είναι φορολογία και εύκα, που είναι πακέτο αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Μετά, το νούμερο 3 είναι. Είναι οι εργάτες. Οι εργάτες γης είναι ένα φανταστικό πρόβλημα το οποίο έχουμε μάθει εμείς εδώ στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα να πω συγκεκριμένα, γιατί η γνώση μου για όλη την Κρήτη είναι ακαδημαϊκού επίπεδου, εγώ επικεντρώνομαι εδώ στην Ιεράπετρα. Έχουμε μάθει και το ψήλο αντιμετωπίζουμε με τρόπος που δεν είναι όρθιοι, δηλαδή τέλος πάντων, κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι, όταν κάνεις τη δουλειά σου και δεν την κάνεις με τρόπο νόμιμο, εκεί είναι το όλο το θέμα. Είμαστε πάντα έρμεο του κάθε ελεγκτή, του κάθε τύπου που θα στραβώσει, του κάθε τύπου που θα σηκωθεί και θα πει τι γίνεται εκεί στην Ιεράπετρα. Είμαστε πάντα έρμεα. Νομίζουμε ότι κάνουμε τη δουλειά μας, ότι δεν πειράζει αδερφέ, αλλά είμαστε πάντα εκτεθειμένοι. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό τώρα με τους εργάτες γης, υπάρχει κάποια πρόταση? Τι μπορεί να γίνει? Ναι, που να οτιδήποτε, νομιμοποιηθεί κάπως η κατάσταση και να μην είστε με την ψυχή στο στόμα. Εμείς, αν ας πούμε έχετε τους, είναι μέσα στο αυτοκίνητο οι εργάτες γης που πρέπει να πάνε σπίτια τους ή να τους πάρετε το πρωί και να κινδυνεύετε με υψηλά πρόστιμα. Θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου, 10.000 είναι το 10.000 και το κεφάλι, 1500. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πράγμα. Ο νόμος, εάν προσπαθήσεις να τον ερμηνεύσεις, λέει ότι ουσιαστικά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται να νομιμοποιηθεί ένας εργάτης που έρχεται έτσι με αυτούς. Δεν είναι μέσα στη χώρα, ας πούμε, ο άνθρωπος από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν κτλ. Αλλά μετά δεν υπάρχει κάπου. Δηλαδή δεν ξέρεις ότι είναι ο Αλί ο Χασάν που λέγαμε και πριν, αλλά δεν ξέρεις αν είναι ο Αλί ο Χασάν πραγματικά. Όχι, δεν ξέρεις. Και δεν ξέρεις από πού. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς να τον διαχειριστείς. Ξέρει ο κόσμος ότι δεν είμαι ρατσίστρια, οπότε μπορώ να μιλάω ανοιχτά, έτσι, μην ανησυχείς. Αυτό είναι τον άνθρωπο τώρα. Και κινδυνεύεις να φας το πρόστιμο. Και έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει από παραγωγούς, ότι υπάρχουν κάποιοι που. Απειλούν κιόλα στον Πακιστανό ότι ξέρεις τι, αν μιλήσεις δεν σε πληρώνω, αλλά αν μιλήσεις θα σε πάω να σε καταγγείλω στην αστυνομία. Έχουμε και τέτοια, δεν ξέρω σε τι έκταση. Ναι. Το έχω ακούσει από παραγωγούς αυτούς. Έτσι. Δηλαδή έχουμε τρελά πράγματα που κινδυνεύουμε να βγούμε και στο κοντάρι καμιά φορά. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε και οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνονται έτσι όπως πρέπει, έτσι, και να υπάρχουν ότι. Και να εξετάζονται ιατρικώς, γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να έχει, πώς είναι το βιβλιάριο υγείας που
έχει ένας άνθρωπος που πάει να δουλέψει σε μια ταβέρνα, ναι, χωρίς τη δουλειά λογίας δεν, δεν παίζει, και να μην κινδυνεύσει και από διάφορες αρρώστιες, ναι, που κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, καταρχήν δεν ζούμε σε μια κοινωνία υγιών. Ποτέ δεν ζούσαμε, ναι, ποτέ δεν ήταν η Ελλάδα κοινωνία υγιών. Αυτό τώρα, αφού το πούμε, γιατί το ζεις το πρόβλημα. Ναι, το ζω το πρόβλημα και θα σου το πω εκ των έσω. Όταν ζεις το πρόβλημα, να έχεις και τη λύση. Ναι. Με αυτή την έννοια. Γι' αυτό λοιπόν θα σου πω πώς θα το αντιμετώπιζα εγώ προσωπικά, αν μου λέγανε διαχειρίζει το θέμα των εργατών υγιής 24 και δώσω μια λύση. Χοντρά, καταρχήν, πριν πάω εκεί πέρα, να σου πω ότι πραγματικά μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους εργοδότες που να απειλούν εργαζομένους, που να τσιδέρνουν, που να, ή και τα ανάποδο, να πέφτουν θύματα των εργαζομένων. Ναι, σωστά, γιατί δεν ζούμε σε μια κοινωνία υγιών. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα όταν οι άνθρωποι είναι πάνω από ένας. Προβλήματα υπάρχουν. Δεν το συζητάμε. Το θέμα υπάρχει, είναι... Συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει και το κοινωνικό θέμα. Δηλαδή, μου λένε φίλες από τη Γραλιά ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τη νύχτα. Υπάρχει ένας φόβος. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος? Έτσι. Σωστά. Να τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, ναι, ένα λουνού παπά Ευαγγέλιο αυτό, αλλά ναι, πάμε στο αγροτικό. Λοιπόν, να το συμπληρώσω. Ναι. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε για να πιάσουμε τη κουβέντα κατηνίστικη τελείως, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έπρεπε κάθε εργοδότης που θέλει να ξέρουμε περίπου τι εργάτες θέλει ο καθένας, θα πρέπει να πηγαίνει στα ΚΕΠ και να λες: θέλω τρεις εργάτες γης. Να τους καθονομάζει, γιατί τους ξέρουμε πια. Τον Αλή, τον Χασάν και τον Μπαμπά. Τρεις εργάτες. Οι οποίοι ο καθένας, όταν κυκλοφορεί και τους βλέπει στον δρόμο, έχουν πάντα στην τσέπη τους ένα χαρτάκι που γράφουν τα στοιχεία τους, ώστε αν τους πιάσει στη μέση, σταματήσει να λένε ότι είμαι αυτός. Τώρα, αν είναι αλήθεια αυτό που γράφει πάνω, είναι ο τριτοξάδερφός του, αυτό δεν το εξετάζουμε. Απλώς θα έχει ένα χαρτάκι που λέει ότι είμαι αυτός. Και το δέχεται λοιπόν το ελληνικό χάρτη και λέει: αφού σε λένε έτσι, έχει καλό και γεννήθηκε. Όλοι έχουν γεννήθεια την 1η-1η του έτου που είναι γεννημένοι. Είναι απίστευτο, δηλαδή, την πρωτοχρονιά γεννήθηκαν. Τέλος πάντων, και όλους τις μαμάδες τις λένε BB. Το έχω δει, δηλαδή, το έχω πάθει πλάκα με εκείνο το πράγμα. Αυτό είναι μια διαδικασία που βολεύει, όλα καλά και είναι, και είναι καλά. Αλλά θα έπρεπε λοιπόν να τους δηλώσεις αυτούς τους τρεις που θέλεις, να έχεις τη δυνατότητα να τους δηλώσεις. Και άπαξε τους δηλώσεις, να μπορείς να τους πάρεις χεράκι-χεράκι, να πληρώσεις ένα γιατρό να τους κάνει εξετάσεις αιματολογικές. Να του πληρώσει, δηλαδή δεν είναι αναγκαίο. Να του πληρώσει αγόρι, αφού στο χωράφι τη δεν έχει τίποτα. Δηλαδή να μην είμαστε συνέχεια από το κράτος να ζητάμε, βάλουμε σε σειρά. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα να πληρώσουμε ένα πενιντάρικο, να εξετάσουμε τρεις εργάτες, δεν τρέχει και τίποτα. Να γινόταν αυτό. Για αυτό, για να αποφευθούν άλλα ζητήματα, γιατί έχω ακούσει από γιατρούς αυτό που λέω, που δεν μπορούν οι ίδιοι βέβαια να βγουν να πούνε κάτι τέτοιο, αλλά οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς έχουν θέμα, οι παντίτιδες κυκλοφορούν και διάφορα τέτοια, που σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια δεν ξέρεις τι. Ωραία. Μπορεί να μεταφερθεί και εδώ. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Σε λίγο καιρό. Ναι, σε λίγο καιρό αυτοί θα ενσωματωθούν στον πληθυσμό. Δηλαδή, κάποιο ποσοστό τουλάχιστον από αυτούς θα ενσωματωθούν στον πληθυσμό, όπως γίνεται με τους μετανάστες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Τέλος πάντων, εάν πήγαινε λοιπόν με το δίνω στο ΚΕΠ με το χαρτί του, αυτό το όνομα που λέει, και δήλωνα λοιπόν ότι το θέλω μέχρι τον Ιούνιο. Να όρισα την ημερομηνία που το θέλω. Να ήταν κάθε μήνα ή τουλάχιστον κάθε τρίμηνο να πήγαινε σε ένα γραφείο. Και να έπρεπε να του βάλω τα ένσημα που έπρεπε, τα εργόσημα, γιατί είναι εργόσημα πλέον, μιλάμε, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Να έμπαινε το εργόσημό του. Τότε λοιπόν θα ήταν όλοι καλά και τακτοποιημένοι. Τρεις θέλω, τρεις χρησιμοποιώ, αποδεδειγμένα. Τελειώνει το θέμα. Κλείνει η χρονιά, δηλώνω. Θα το ξαναχρησιμοποιήσω του χρόνου. Μου φάνηκε καλός, μου φάνηκε κακός. Μέσα στη χρονιά τσακωθήκαμε, δεν ξέρω, να έχω τη δυνατότητα να τον αλλάξω. Αλλά με την ίδια διαδικασία. Πιστεύω ότι η κατάσταση απλοποιείται. Τώρα, δεν ξέρω τι δυσκολεύει τόσο πολύ την κατάσταση και πρέπει να κάνουμε ότι δεν τους έχουμε, ενώ στην πραγματικότητα τους έχουμε, να τους κρύβουμε, να κάνει η αστυνομία δεν τους βλέπει. Δηλαδή είμαστε μια τρελή κατάσταση, τέλος πάντων. Πολύ σοβαρό θέμα και όχι μόνο αυτό που περιέγραψα, αλλά δεν βρίσκεις κιόλας, μου λένε παραγωγή. Δεν βρίσκεις εργάτες γης. Κοιτάξτε, ο εργάτης γης έχει μια ιδιοτροπία. Ο καλός έχει δουλειά. Ο μέτριος ψάχνει, ο κακός δεν έχει. Δηλαδή, εννοείται ότι όταν έχεις ένα εργάτη γης ο οποίος σου κάνει πέρυσι τη δουλειά σου άψογα, δεν τον αφήσεις με τίποτα. Τον έχεις κλεισμένο σπίτι και του λες: θα σε πάρω τον Οκτώβριο ή πότε τον πάρεις, δεν τον αφήσεις να φύγει. Οι καλοί ξεχωρίζουν. Λοιπόν,
Είναι και το θέμα λοιπόν αυτό. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η πολιτεία θα λύσει αυτό το θέμα, το οποίο χρονίζει και στην περιοχή μας, έτσι, και είναι σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, κόστος παραγωγής, ρωτάω τον κύριο Δουλήμη, διότι υπάρχει και το γεωπονικό στην Ανατολή, άρα έχετε πάρα μια... πολύ καλά, έχουμε μια καλύτερη αντίληψη και την εικόνα του θέματος. Λοιπόν, το κόστος παραγωγής τα τελευταία χρόνια γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ανέβει. Και ταυτόχρονα με το ανέβασμα του κόστους παραγωγής, επειδή δεν είναι δυνατόν να, το κόστος παραγωγής να καλυφθεί από πιθανή καλύτερη πώληση, δηλαδή από περισσότερα γέλη, δεν γίνεται. Έχουμε μειώσει όλες τις προσδοκίες μας. Δηλαδή, η πύχη του πιθανού κέρδους στην καλλιέργεια έχει μειωθεί σημαντικά. Οι προσδοκίες και αυτά που περιμένει ο αγρότης έχουν, να πω, ένα 30% κάτω από ό,τι ήταν 6-7 χρόνια πίσω. Να. Έχουν προσγειωθεί λίγο απότομα. Το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί εντάξει, το εντοπίζουμε το πρόβλημα, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το πρόβλημα λύνεται όπως ό,τι και να ψάξουμε να βρούμε εμείς, δεν θα καταλήξουμε κάπου καλό. Θα πρέπει να δούμε τι έγινε αλλού που αντιμετωπίσαν το ίδιο πρόβλημα πολύ πριν από εμάς και πώς αντιμετωπίσανε. Εφόσον δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λύση του προβλήματος, ας αντιγράψουμε λοιπόν μια λύση από αυτές που υπάρχουν έτοιμες. Η καλύτερη και πιο προσοδοφόρα για τον παραγωγό λύση είναι να οργανωθεί. Να. Δεν υπάρχει δεύτερη. Η δεύτερη καλύτερη λύση είναι να κάνει το σταυρό του. Διαλέγει λοιπόν τι θέλει. Θέλει να κάνει το σταυρό του ή να οργανωθεί. Και καλά να κάνει το σταυρό σου, μπορεί την πρώτη, τη μία χρονιά να πιάσει. Τη δεύτερη χρονιά δεν ξέρω αν πιάσει. Να. Πρέπει να, οι αγρότες πρέπει να οργανώνται, πρέπει να υποφελούνται αυτή τις τάσεις που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη για ομάδες παραγωγών. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες, μικρότερες, γιατί μπορεί, εμείς έχουμε μια μεγάλη ομάδα παραγωγών πέρα για τα δεδομένα της Ιεράπτρας και γενικά για τα βαλκανικά δεδομένα. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα παραγωγών. Κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν μια ομάδα παραγωγών με 10 άτομα, να την κάνουν. Δηλαδή να βρουν ανθρώπους που ταιριάζουν τα χνότα τους και να κάνουν ομάδες παραγωγών. Να κάνουν, όταν κάνεις μια ομάδα παραγωγών, θα κάνεις προγράμματα τέτοια και θα πάρεις χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σε βοηθήσουν να ρίξεις το κόστος παραγωγής. Είναι μονόδρομος. Οτιδήποτε άλλο και να προσπαθήσεις να κάνεις, οτιδήποτε άλλο σχέδιο και να έχεις, πέφτεις στο κενό. Δεν γίνεται τίποτα. Πραγματικά ισχύς μόνο εν τη ενώση γίνεται, πραγματοποιείται. Σε κανένα... σε άτυπο, τώρα μια ιδέα, ναι. Άτυπα ας πούμε... Επειδή έχουμε και άλλους συνεταιρισμούς, η Ένωση για παράδειγμα που πρέπει κάποια στιγμή να παίξει το ρόλο της και εκείνη, οι ομάδες παραγωγών Νότος κλπ, Ανατολή, δεν μπορείτε να μπείτε σε ένα τέτοιο, με τέτοια συνεργασία άτυπη ας πούμε. Θα σου πω απλά τι γίνεται, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρακολουθήσαμε πέρυσι μια καταστροφική χρονιά στην Αλμερία που πετούσαν τα αγκούρια σε μια παραθαλάσσια περιοχή και είχαν πλημμυρίσει με αγκούρια. Μεταφορτικά τα πετούσαν και λέγαμε καλά, αυτοί οι άνθρωποι όχι καταστραφήκανε, αυτή η κρεμάλα στο λαιμό. Αυτοί λοιπόν φέτος πώς ζουν, πώς καλλιεργούν. Δεν είναι απορία πώς το κάνουν αυτό. Λοιπόν, την απορία μου έλυσε ένας πρόσφατο ο κ. Πολυχρονάκης, μου είπε ότι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως εξής. Στις χώρες, τις βόρειες χώρες, μάλλον Ολλανδία και Βέλγιο που είναι παραγωγικές χώρες, είναι το 95% σε ομάδες παραγωγών, το 95% των αγροτών είναι σε ομάδες παραγωγών. Όταν κατεβαίνουμε προς τα κάτω, φτάνουμε στην Ισπανία που το 60% των παραγωγών είναι σε ομάδες παραγωγών οργανωμένοι. Και πάμε στην Ιταλία που είναι το 55% των παραγωγών σε ομάδες παραγωγών. Εδώ πέρα το ποσοστό είναι γελίο. Δηλαδή μην είμαστε το 1 ή το 2. Δηλαδή και θέλουμε εμείς τώρα, και τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε λίγο και λιγάκι, επειδή θέλει να ελέγχει την παραγωγή, θέλει να ελέγχει, δεν μας αγαπά, μην το θέλουμε αγαπά, σωστά. Δεν μας αγαπά, αλλά θέλει να ελέγχει με τον τρόπο της και να επενδύνει, όπως το καταλαβαίνει, στην παραγωγή, στη διάθεση των προϊόντων. Επιδοτεί τις ομάδες παραγωγών. Φανταστείτε ότι οι Ισπανοί καταφέρανε και περάσανε μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγία, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, που οτιδήποτε λεφτά περισσεύανε από εμάς, δηλαδή από τις ομάδες παραγωγών,
Θυμάμαι, για παράδειγμα, πριν 3 χρόνια η Ανατολή έπρεπε να μπορούσε να καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο 870.000 περίπου. Από αυτά λοιπόν καταφέραμε και υλοποιήσαμε τα 500. Τα υπόλοιπα 400 δεν τα υλοποιήσαμε. Δεν υπήρχε κόσμος να πει: θέλω να, θέλω έντομα, θέλω από εδώ, θέλω από εκεί. Ήταν οι δράσεις συγκεκριμένες, δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις τελευταία στιγμή. Μα εμένα μου λείπει αυτό, βάλτο, δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι προγραμματισμένος. Καταφέραμε λοιπόν και αυτά που τα 400 που φύγαν από εμάς τα πήραν αυτοί. Και τα πήραν έξτρα, τα πήραν εκτός του προϋπολογισμού τους. Και αυτά λοιπόν τα κατευθύνουν όπου καταλαβαίνανε. Ας πούμε στις αποζημιώσεις, ας πούμε σε νέους αγρότες, όπου καταλαβαίνουν. Αλλά αυτοί είναι καλά οργανωμένοι. Να. Και προσέχουν πάρα πολύ η παραγωγή, δηλαδή στον αγροτικό τομέα είναι συγκεντρωμένοι. Ό,τι κάνουν το κάνουν με γνώμονα πρώτα να βοηθηθεί ο αγρότης για να επιζήσει. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες δεν τους ευνοούν, ότι έρχονται δύσκολες στιγμές, έχουν καταφέρει και έχουν οργανωθεί και τα κονδύλια της αγροτικής είναι τεράστια, διοχετεύονται προς την Ισπανία και στην Ιταλία. Εμείς λοιπόν ο μοναδικός δρόμος που θα μας οδηγήσει σε κάποια σχετική ανάκαμψη των μικρών μονάδων είναι να οργανωθούν, να γίνουν σχηματάκια. Αυτό τώρα το λέμε χρόνια. Γιατί δεν πάει σε αυτό ο παραγωγός? Ναι, γιατί πιστεύουν. Γιατί δεν οργανώνεται, γιατί δεν συμμετέχει? Θα σου απαντήσω. Όπως είπα, το 95% των κάτω χωρών είναι οργανωμένες ομάδες παραγωγών. Το 5% δεν είναι. Αυτό το 5% λοιπόν νομίζω ότι είναι τρελή ή κάτι τέτοιο, δεν είναι. Είναι απλά οι μεγαλοτσιφλικάδες, αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και τραβάνε την πορεία μόνοι τους. Ένας που έχει για παράδειγμα 1000 στρέμματα θερμοκήπιο και κάνει την πορεία μόνος του. Αυτός δεν θέλει να σεργαστεί με κανένα, θέλει την πολιτική του, θέλει να διαμορφώνει ό,τι θέλει, θέλει να μην ελέγχεται, θέλει. Εδώ πέρα. Δεν έχουμε μεγάλο τσοφλικά. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα. Εμείς είμαστε. Ο κλήρος είναι πάρα πολύ μικρός. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να ρυθμίσουν ουσιαστικά ένα προϊόν και μια αγορά. Όχι ελάχιστοι, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος δηλαδή, που να μπορεί να τη ρυθμίσει. Και κοιτάζουμε τώρα οι ομάδες παραγωγών που θα οργανωθούν να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του. Δηλαδή να περάσει την προσωπική του, να επιβληθεί στους άλλους. Εγωισμός δηλαδή. Όταν θα πάψει λοιπόν αυτός που θέλει να πάψουμε σαν νοοτροπία, να επιβληθούμε και να κάνουμε το δικό μας σε μια ομάδα 5 ανθρώπων, τότε λοιπόν πραγματικά θα πάμε μπροστά. Μάλιστα. Άρα όλα ξεκινούν και καταλήγουν στη νοοτροπία μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε άλλο ένα θέμα στην κουβέντα, μιας και τα ίδια κάθε χρόνο και δουλειά μου λέμε τα ίδια πράγματα, νομίζω. Λίγο πολύ. Λίγα πράγματα ξεφεύγουν. Θυμάμαι τώρα, σαν να θυμάμαι τον εαυτό μου πέρυσι που κάτσαμε εδώ πέρα και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Άντε, είχαμε και το έντονα το νερό πέρυσι. Ωραία, και έχουμε εμείς τους ίδιους στόχους. Έχουμε γενικά ένα κόλλημα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λιμιά. Τα προβλήματα είναι λιμιασμένα. Δεν γίνεται κάτι να λυθούμε. Ο λόγος που δεν γίνονται είναι πάλι οι ίδιοι και είμαστε σε μια στασιμότητα γενική. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ταράξουμε λίγο τα νερά. Εννοείται ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να ταραχθούμε. Για πάμε λίγο στα δημοσιεύματα τώρα που έχουμε κατά καιρούς διαβάσει για την ανεξέλεγκτη χρήση χημικών. Το είπαμε αυτό και το καλοκαίρι. Νομίζω είχατε και μια συνάντηση. Σωστά, είχαμε. Για αυτό το θέμα με τον Αγροτικό Σύλλογο. Ναι, τι κάνετε με αυτό? Με εμπλεκόμενους φορείς, όλες οι ομάδες παραγωγών είμαστε εκεί πέρα. Είναι πραγματικά. Το συζητάμε τώρα. Είναι τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον που. Σχεδόν 3 που ασχολούμαι έτσι λίγο που ασχολούμαι με την Ανατολή και έχω το βάρος της άποψης της Ανατολής να το μεταφέρω. Βλέπω σε συνεργασία βέβαια με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όταν μπαίνουμε σε ένα τραπέζι και μπαίνουμε σαν Ανατολή να εκπροσωπήσουμε τους αγρότες της Ανατολής, δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα.
Και δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε και αυτό που λέμε εμείς, ότι είναι το σωστό και τελεία και πάλι τραβήξουν το δρόμο αυτό που θέλει, επειδή είμαστε μεγαλύτεροι και επειδή δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα τους ακούσουμε όλους, θα μεταφέρω αυτά που θα πούνε, θα τα μεταφέρω στο Δέλτα Σίγμα, το οποίο είναι μετρημένοι άνθρωποι και συνετοί, και εκεί που θα καταλήξουμε θα είναι αποτέλεσμα 7 μυαλών. Δεν θα είναι του δικού μου, ούτε τις ιδιοτροπίες μου. Ναι. Γιατί εγώ μπορώ να έχω τις ιδιοτροπίες μου, την τρέλα μου και να λέω όχι σε οτιδήποτε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, σε αυτό τώρα τι θα κάνουμε. Σε αυτό θα κάνετε. Με το που έγινε, με το που εντοπίστηκε το πρόβλημα, μαζευτήκαμε στον Αγροτικό Σύλλογο. Το αναλύσαμε το θέμα, είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος που συγκεκριμένος που δημιούργησε το πρόβλημα είναι με μια περιοδικότητα 2-3 χρόνων βγάζει ένα τέτοιο θέμα, διότι για προσωπικούς καθαρά λόγους, δηλαδή προσωπικοί λόγοι συμφέροντος τον οδηγούν να βγαίνει σε τέτοια δημοσιεύματα. Βέβαια, όπως είχε πει και ένας, δεν θυμάμαι, ψάξτε την πρώτη, βρω ένας πολιτικός, Αμερικάνος πολιτικός, έλεγε πέτα λάσπη, κάτι θα μείνει. Ναι, ναι. Δηλαδή πέτασε λάσπη, δεν έχει σημασία αν είναι καλό, σωστό και τέτοια, κάτι θα μείνει, κάτι δεν μπορεί να ξεπληθεί όλοι. Αυτό, το λέω αυτό τώρα επειδή είναι στην εσωτερική αγορά, μεγάλο μέρος των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Πάρα πολύ. Αν λοιπόν πετάγεται η λάσπη και ξανά λάσπη, ξανά λάσπη, όλο και θα μείνει για τα προϊόντα. Εδώ τώρα, πώς θα ενημερωθεί ο καταναλωτής για το τι τρώει? Ναι. Κάπως πρέπει να ενημερώνεται, δηλαδή, γιατί να μην τσιμπάσε τέτοια δημοσιεύματα. Ωραία. Πρέπει εμείς να τον ενημερώσουμε. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς σαν ομάδες και σαν αγροτικός κόσμος της Ιεράπετρας είναι να πούμε την αλήθεια. Να μην κρύψουμε, ούτε να βάλουμε κάτι παραπάνω, ούτε να βάλουμε κάτι παρακάτω. Εδώ πέρα στην Ιεράπετρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει άρδινο τρόπος καλλιέργειας. Οι καλλιεργητές έχουν πραγματικά τη συνείδηση που πρέπει. Mm-hmm. Και επειδή πάντα δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων, θα υπάρξει και ένας στις 100, στις 1000 που θα κάνει κάτι το οποίο, αλλά αυτό το ποσοστό είναι πανελάχιστο και δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει όλους. Γιατί θα βρουν, ας πούμε, κάποιον που έχει υπέπεσε σε ένα λάθος διαχείρισης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι το ίδιο. Όχι, σημαίνει ότι το 99% των αγροτών της Ιεράπετρας είναι συνειδητοποιημένοι και κάνουν αυτό που πρέπει. Θυμάμαι παλιότερα όταν η μάνα μου και ο πατέρας μου πρώτη φορά που είχα στερμογείο, πήγε στην άκρη μια σειρά. Και είχε δύο πιπεριές, μια μελιτζάνα και έκοβε και γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη του γειτόνου που έχει μελιτζάνες να πάρει μια μελιτζάνα γιατί λέει την έχει ψεκασμένο. Αυτό γινόταν πριν 20 χρόνια. Τώρα αυτό που έχω στο θερμοκήπιο μέσα, αυτό ήταν τα παιδιά μου. Δεν τους δίνω κάτι άλλο. Δίνω στο γείτονά μου αυτό που έχω εγώ και μου δίνει αυτός που έχει αυτό στο θερμοκήπιο μέσα. Δεν κάνει ούτε κυπούλα έχουμε, ούτε ξεχωριστή διαχείριση κάνουμε. Αυτό πρέπει να το φωνάζουμε, θα πρέπει να το μεταδίδουμε. Είναι πραγματικά, ο καταναλωτής έχει μείνει στα 20 χρόνια πίσω, διότι δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, ίσως δεν είχαμε και τη διάθεση να το φωνάξουμε, να πούμε παιδιά κάνουμε αυτό, έχουμε ωφέλιμα έντομα, οι δραστικές είναι ελάχιστες. Γι' αυτό λοιπόν γυρίζω πίσω στο προηγούμενο θέμα, κινήθηκαμε αστραπία, μαζευτήκαμε προσωπικά, έκατσα και έβγαλα ένα κείμενο αναλύοντας αυτά τα πράγματα, τον τρόπο που καλλιεργούμε, το τι κάνουμε, το αν είμαστε καθαροί σε θέμα με τους άλλους και πού είμαστε σε θέση με τους υπόλοιπους αγρότες της Ευρώπης και γενικά. Και μαζέψαμε και στοιχεία από πραγματική κατανάλωση φυτοφαρμάκων. Από... Ναι, γιατί ήταν κάτι τρελάτα μου. Ήταν κάτι τρελάτα μου. Δηλαδή δεν έβγαινε. Τα μαζέψαμε και μια παραγωγός δεν βγαίνει. Πρέπει να είμαι 25 ώρες το 23 στο θερμοκήπιο, να ψεκάζω 25. Για να βγει. Δεν βγαίνει αυτό το ψέκασμα που. Ωραία, και αυτά λοιπόν παραδοθήκαν στον Αγροτικό Σύλλογο να τα χρησιμοποιήσει κατ' οδοκούν. Τώρα, επειδή δεν ήταν κάτι γενικευμένο, αλλά ήταν η άποψη ενός ανθρώπου που έχει συμφέρον να λέει αυτό που λέει. Ποια είναι τα συμφέροντα τελικά του συγκεκριμένου? Το συμφέρον του συγκεκριμένου. Μιλήσατε για προσωπικά. Τέλος πάντων, να μην το λέω στον αέρα, θα σου το πω μετά. Γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είμαι 1% λάθος και να μην.
Θα νομίζω ο κόσμος ότι έχουμε μυστικά. Όχι, δεν έχουμε μυστικά, απλά ναι, κάποια πολλές πράγματα φορές, δεν μπορείς να τα πεις όλα στον αέρα. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 2 χρόνια όταν καθόμουν εδώ πέρα. Είχα φόρα να τρυπήσω τείχους. Τώρα πρέπει τα πράγματα, μετά που έκατσα 2 χρόνια σαν πρόεδρος της Ανατολής, βλέπω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα λες και κάποια πράγματα πρέπει να τα λες εκεί που πρέπει. Όχι να μην τα λες. Να τα λες εκεί που πρέπει. Σωστά. Αλλά αυτό όμως το φαινόμενο του ρίξε λάσπη πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Ναι. Έτσι. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Εδώ δεν σταματάει στους πολιτικούς, δεν σταματάει στους ανθρώπους που έχουν χρήμα, κατηγορία ένας τον άλλον. Δεν σταματά αυτό. Γιατί είναι. Γιατί πώς, είναι... πώς μπορεί δηλαδή να αντισταθεί σε αυτό, δεν μπορείς. Δηλαδή, ο μόνος. Ας πούμε, ένα φυλάδιο στη λαϊκή με το παράδειγμα με το τρόπος, το προϊόντα, τι έχει. Το ο μόνος τρόπος αντίστασης είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πολωνία, Γερμανία και Τσεχία. Έχουμε συνεχή παρουσία, μοιράζουμε φυλάδια είτε σε retailers είτε σε καταναλωτές, που τους λέμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε πραγματικά. Και εκτός το ότι τι είμαστε και τι κάνουμε πραγματικά, δεν είμαστε σαν τα παγωτά που τα βλέπεις εκεί πέρα, βλέπεις τη φωτογραφία και ένα μπύρο που βγαίνει απ' έξω το παγωτό και όταν το ανοίγεις δεν είναι έτσι αυτό που παίρνεις. Εμείς αυτό που λέμε αυτό είμαστε. Ό,τι ακριβώς περιγράφει το χαρτί που μοιράζουμε και ό,τι τακτική περιγράφει, αυτή ακριβώς κάνουμε. Δεν κάνουμε ούτε λιγότερο ούτε περισσότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε με ενημέρωση των καταναλωτών για το τι τρώνε, πολύ ενημέρωση, με όποιο τρόπο μπορείτε, νομίζω μόνο έτσι μπορεί να... Μόνο έτσι μπορεί να... αντίσταση τέλος πάντων απέναντι στα κόβουλα δημοσιεύματα που πολλές φορές βλέπουμε, και κάποιος πρέπει να την πληρώσει βέβαια και νομικά, που να σκεφτεί χωρίς, ο επόμενος να το σκεφτεί χωρίς επιχειρήματα. Έτσι, να μην. Ναι, αυτό ήταν και ο σκοπός της συνάντησης. Λοιπόν, πάμε τώρα στους στόχους της Ανατολής για τη νέα χρονιά. Τι στοχεύετε, τι θα κάνετε. Και θέλω και ένα σχόλιο για τις δημοπρασίες. Θα μείνουμε έτσι και θα έχουμε και νέο δημοπρατήριο. Ναι, έχουμε φέτος. Ναι. Δύο δημοπρατία, δύο προσπάθειες ακόμα να πάω εκεί πέρα. Καταρχήν η αγορά έχει μια απίστευτη δύναμη, την οποία όσοι είναι στο χώρο την έχουν νιώσει πάρα πολλές. Η αγορά αυτορυθμίζεται. Δεν μπορώ ούτε εγώ να επέμβω, ούτε εσύ Μαρία να επέμβεις, ούτε κανένας που έχει την όρεξη να επέμβει έτσι όπως νομίζει. Η αγορά αυτορυθμίζεται. Οι τιμές στα προϊόντα αυτορυθμίζονται. Δεν είναι κάτι το οποίο επειδή θέλω εγώ θα το ανεβάσω, επειδή κάποιος άλλος έχει το κατεβάσει. Έχει μια απίστευτη ισορροπία η αγορά. Ελπίζω λοιπόν αυτά τα δύο δημοπρατήρια που θα ανοίξουν να βελτιώσουν την ισορροπία. Μακάρι θα μπερδευτούμε λίγο οι έμποροι με τα ωράρια, μέχρι να στρώσει, μέχρι να αποκτηθεί αυτή η ισορροπία. Γιατί είπαμε, ο καθένας θα κάνει αυτό που καταλαβαίνει. Αλλά όμως θα μπει στη θέση του, θα τον βάλει η αγορά, θα τον βάλει στη θέση του. Δηλαδή θα ισορροπήσει από μόνος του. Δεν χρειάζεται η σκέψη του ή κάποιος άλλος να τον πείσει. Θα ισορροπήσει από μόνος του. Και πιστεύω, ούτως ή άλλως, η πίτα των κυπευτικών στην Ιερά Πέτρα που καταλήγει στα δημοπρατήρια, στις ομάδες παραγωγών. Πόσο είναι το ποσοστό? Άλλοι λένε 15, άλλοι λένε 20. Μόνο. Επειδή έχουμε φτάσει σε εποχές που ούτε το ως δεν είναι σωστό, ούτε αυτά που κόβουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Δηλαδή δηλώνονται ότι κόβονται, ότι διακινούνται 100 τόν κυπευτικά και τιμολογούνται 50. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πια, σε ποια φάση είμαστε. Άλλοι λένε 15 τέλος πάντων. Είχα ακούσει και κάτι εννιάρια. Δηλαδή μεταξύ του. Μόνο αυτό το ποσοστό. Ας το τοποθετήσω μεταξύ. Επειδή το πιο χαμηλό που έχω ακούσει ποτέ ήταν το 9. Και το περισσότερο το 20, ας το τοποθετήσουμε. Λοιπόν, μεταξύ του 9 και του 20. 15. Άρα το υπόλοιπο που πάει. Το υπόλοιπο πάει είτε απευθείας σε εμπόρους, είτε λαϊκές. Πόσο είτε, λαϊκές? Όχι, λαϊκές είναι λίγο ποσοστό. Είτε απευθείας σε εμπόρους και εξαγωγής, είτε προσπάθειας απευθείας σούπερ μάρκετ, είτε και τα περισσότερα κατευθύνονται απευθείας σε λαχαναγορές. Απευθείας. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια οι λαχαναγορές έχουν αναστηθεί. Εκεί που ήταν πεθαμένες και δεν ξέρουν τι να κάνουν, τα τελευταία 3 χρόνια αναστηθήκαν για τους δικούς τους λόγους που καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν διακινείται ένα μικρό ποσοστό παραγωγών μέσα από τα δημοπρατήρια. Ναι, μικρό ποσοστό παραγωγής, όχι παραγωγής. Η παραγωγή, ένα μικρό ποσοστό διακινείται. Τώρα βέβαια,
από αυτό το μικρό ποσοστό που διακινείται είναι ο δείκτης της, της τιμής πανελλαδικά. Δηλαδή, Καθορίζει η τιμή. Η τιμή ξεκινάει από την Ιερά Πέτρα, από τις καροφυλάκες του Δημοπρατήριου της 8.30 ώρα το πρωί, ξεκινάει από εκεί, βγαίνει η δημοπρασία, είναι βγαλμένη και διαμορφώνεται την ίδια στιγμή στο σούπερ μάρκετ το πιο μακρινό της, της Ελλάδας. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι ήτανε, εμάς περιμένουν, δεν έχουν κάποιο άλλο δείκτη, δηλαδή είμαστε ένας δείκτης. Και γι' αυτό τιμών. Πέρυσι και είχε επιβληθεί το δεν λέμε τιμές. Ναι, δεν ήτανε. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι δώρο άδωρο, γιατί δώρο άδωρο, ναι, δεν το βλέπω. Εμείς έχουμε ένα site που ενημερώνουμε το site μας και θα θέλαμε να έχουμε τις τιμές, αλλά η συμφωνία ήταν και πάμε τώρα στο σημείο που λέμε ότι εγώ μπορεί να διαφωνώ με τους υπόλοιπους που έχουν δημοπρατήρια για τη δική μου άποψη, αλλά όμως ό,τι πούν οι πολλοί θα εφαρμόσει και η Ανατολή. Δηλαδή κάνουμε συναντήσεις, αποφασίσανε λοιπόν οι πολλοί ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι. Εμείς δεν ζητούσαμε παντιέρα της Επανάστασης, λέμε παιδιά εντάξει, μαζί σας κι εμείς. Ναι. Ωραία, οπότε αφού διακινείται τόσο μικρό ποσοστό, δεν καταλαβαίνω την αναγκαιότητα πλέον μια. Τέλος πάντων, ιδιωτική είναι επιχείρηση. Δεν έχει σημασία. Κάθε άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του. Είναι μια επιχειρηματική προσπάθεια. Μακάρι να είναι καλή, μακάρι να βοηθήσει στα μέγιστα την παραγωγή. Και μακάρι να βρει την ισορροπία του, γιατί μέχρι να μπουν να πατήσουν στα βήματά του. Εν πάση περιπτώσει, όλοι καλοί χωρούνε. Όλοι καλοί χωράνε. Τώρα, να κλείσουμε με το συνεταιρισμό. Ποιοι είναι οι στόχοι του φέτος? Τι θα κάνετε με το... Συνήθως πάτε σε εκθέσεις αρκετές. Έτσι, τι θα κάνετε, ποιοι είναι οι στόχοι για τη διακίνηση, πόσο τόνους θέλετε να διακινήσετε φέτος προϊόντα, πού θα τα πάτε, για πάμε. Η Ανατολή λοιπόν είναι ως γνωστόν η πρωτοποριακή ομάδα της περιοχής. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα κυπευτικών στην Ελλάδα. Είναι ο ηγέτης της κατηγορίας, είναι αυτός που χαρά στις εξελίξεις. Πολλές φορές μας έχουν πάντα σαν υπόδειγμα στην Ελλάδα, μας έχουν σαν υπόδειγμα στο εξωτερικό. Δεχόμαστε επισκέψεις από διάφορα μέρη της Ευρώπης, από παραγωγούς, από γεωπόνους, από διάφορα, να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα, όπως και εμείς είχαμε την περιέργεια να πάμε σε άλλα μέρη. Αλλά εμείς για την περιοχή των Βαλκανίων είμαστε πραγματικά είμαστε το παράδειγμα και το υπόδειγμα λειτουργίας. Κάθε χρόνο λοιπόν βάζουμε τους στόχους μας. Δηλαδή ξεκινάει η Ανατολή να κάνει με όρεξη τη δουλειά της, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά και οριοθετούμε τους στόχους μας και το τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και τους άμεσους και τους μελλοντικούς. Αυτό που θέλουμε πραγματικά να κάνουμε, αλλά βέβαια εμείς έχουμε τα όνειρά μας, τις φιλοδοξίες μας και σκοντάφτουμε πάντα, έρχονται και μας χώνουν τρικλοποδίες από πίσω, αυτοί που μας χώνουν πάντα και μας αφήνουν να έχουμε μικρή ανάπτυξη και όχι αυτή την ανάπτυξη που θέλαμε. Η Ανατολή είναι άλογο κούρσας και θα έπρεπε να ηγείται, όπως και ηγείται του χώρου, θα έπρεπε να φεύγει μίλια μπροστά. Τέλος πάντων, επειδή σε ό,τι και να κάνεις, η αρρωγή του κράτους, δηλαδή δεν λέμε, εμείς δεν θέλουμε λεφτά το κράτος, δεν θέλουμε τίποτα. Δεν θέλουμε ούτε να τους ξέρουμε ούτε να μας ξέρουν, αλλά τουλάχιστον δεν θέλουμε να μας σκοντάφτουν. Ναι. Διότι θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, κάτι στην Ανατολή και οι μισοί μας λένε μπορείτε και οι μισοί μας λένε δεν μπορείτε. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Αυτοί που μας λένε όλοι μπορείτε και αυτός που βάνει τα λεφτά στο χέρι να στη τσέπη να μας πει δεν θα πληρώσετε, ο ουσιαστικός αυτός που έχει όφελος μας λέει δεν μπορείτε και τελειώνει το θέμα. Και δεν ξέρουμε ποτέ μας έχουν σε μια στάσιμη κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βοηθάνε τον αγροτικό κόσμο. Λέει, είμαστε ίσως η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχουμε σχέδιο. Επί της ευκαιρίας, γιατί είναι ωραία πληροφόρηση αυτή η ραδιοφωνική. Είχαμε πριν κάτι μέρες, είχαμε αρκετό, κάνα μήνα, είχαμε ένα πούλμαν, μας ήρθαν Κύπροι. Από την Κύπρο λογικά. Κύπροι από την Κύπρο, τέλος πάντων. Παραγωγοί που είχαν θερμοκήπια και θέλανε και εξωτερικές καλλιές και θέλανε να κάνουν κάτι σαν εμάς. Δηλαδή να οργανωθούν σε ομάδα παραγωγών και να κάνουν δημοπρατήριο. Γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει δημοπρατήριο. Ακολουθούν το σύστημα που είχαμε εμείς πριν 30 χρόνια, που πήγαινε ο έμπορος στο χωράφι και έλεγε σου δίνω τόσα, όχι λίγα είναι, όχι πολλά είναι. Αυτό ακριβώς. Παζάρι. Ναι, παζάρι στο χωράφι. Εντυπωσιαστήκανε λοιπόν, αλλά όμως έτσι όπως τους γνώρισε, στη σύνθεσή τους λοιπόν των ανθρώπων που ήρθαν ήταν και ένας ευρωβουλευτής Κύπριος.
ο οποίος, επειδή δεν είχα ευκαιρία να συναντηθώ με ευρωβουλευτή, του λέω: ρε αδερφέ, του λέω, λύσω μια απορία. Όταν ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό το εμπάρκο που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπάρκο στα ρωσικά προϊόντα και κατ' επέκταση η Ρωσία ανανέωσε το εμπάρκο των αγροτικών προϊόντων. Εσείς, του λέω, οι Έλληνες, τι ψηφίσατε? Του λέω, λύσαμε την απορία, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή, τι σας έχω σύρει από μέσα μου, αλλά δεν ξέρω και τι γίνεται. Γιατί δεν ανακοινούνται πουθενά αυτά. Και μου λέει, ψηφίσανε όλοι υπέρ του εμπάρκο. Αυτοί οι ευρωβουλευτές που χτυπιώνται σαν τα κάστανα, οι Έλληνες που λένε θα σας κάνουμε, όλοι ψήφισαν υπέρ του εμπάρκου. Δεν έχει ένας να πει, εγώ ψηφίζω κατά του εμπάρκου. Και να σας πω γιατί. Και του λέω, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Μου λέει, κοιτάξτε να δεις. Όπως η Βουλή, μου λέει, των κοινοτήτων είναι, είναι χωρισμένη σε πάρτις, κόμματα. Πράσινους, κόκκινους και κίτρινους. Οπότε είναι ό,τι πει το κόμμα. Όπου εντάσσεται, ό,τι πει το κόμμα. Τελεία και παύλα. Ό,τι πει το κόμμα, αυτό κάνει. Άρα λοιπόν είπε το κόμμα ότι θα κάνουμε εμπάρκο στα ρωσικά προϊόντα, έγινε εμπάρκο στα ρωσικά προϊόντα. Δεν βρέθηκε ένας να πει τις συνέπειες του εμπάρκου. Να πει, αυτά παθαίνουμε, ρε παιδιά. Μπορεί να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να μην πεθαίνουμε από το εμπάρκο. Δηλαδή υπάρχουν καλλιέργειες στην Ελλάδα που έχουν αναπροσδιοριστεί και είναι η αιτία του εμπάρκου. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με πώς τα λένε εκεί. Καυτερά. Όχι, όχι, όχι. Κάποια προϊόντα, τέλος πάντων. Μήλα και. Πώς τα λέγαμε, ακτινίδια. Αυτά που πάνε, τέλος πάντων, εξαγωγή. Ναι, αφράουλες. Φράουλες. Είναι η κατάσταση απελπιστική και είναι αιτία το εμπάρκο. Αυτά λοιπόν διοχετεύουμε στην ελληνική αγορά τα περισσότερα ή σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές ελάχιστες. Αυτά δημιουργούν ένα φανταστικό όγκο εσωτερικό που επηρεάζει όλα τα προϊόντα. Ας πούμε, τα ακτινίδια επηρεάζουν και τις πιπεριές. Όλα τα πάντα επηρεάζονται πια μέσα σε μια οικονομία που επηρεάζομαστε στα πάντα. Οπότε φέτος έχουμε, η παρουσία μας εκθέσεις θα είναι συνεχόμενη. Θα κάνουμε αυτό που κάναμε και κάναμε καλά, δόξα τω Θεώ, τόσο καιρό και θα το κάνουμε με περισσότερη ένταση, δηλαδή να ενημερώνουμε τον κόσμο ποιοι είμαστε. Να μας βλέπουν, να βλέπουν το περίπτερό μας, να βλέπουν τα προϊόντα μας, να τα δοκιμάζουν, να τους μοιράζουμε τα φυλάδια μας. Τώρα, εάν καταφέρουμε, γιατί το να κάνεις μια συμφωνία μέσω έκθεσης με κάποια μεγάλη αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν έχουμε όγκο. Περισσότερο στον καταναλωτή, λοιπόν, απευθύνεται. Ναι, ο καταναλωτής δεν έχετε εκεί πέρα, αλλά. Απευθυνόμαστε στον έμπορο για να έχει υπόψη του τη διαφορά. Να ξέρει ότι αν θες να κάνεις αυτό, είμαστε μονόδρομος. Η τάση που βλέπω, για να τελειώσω με αυτό, τα τελευταία χρόνια είναι ότι φεύγει το πλαστικό από την τυποποίηση. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Εμείς ούτως ή άλλως δεν κάναμε ποτέ σοβαρή τυποποίηση στην Ελλάδα. να κάνουμε μικροσκευαστικά πράγματα. Λοιπόν, μας βολεύει κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια. Χαρτοκιβώτια, λοιπόν. Χαρτοκιβώτια, ναι, ανακυκλώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και όλα αυτά. Το πλαστικό, το πλαστικό, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ θέλουν να εκλείψει σταδιακά με μένα, αλλά όμως θα το καταφέρουν, διότι αν πούνε κάτι θα γίνει, αυτοί κρατάνε το πρωτοκόλλο. Ναι, κράτουν κράτη, ναι. Μάλιστα, οπότε προσαρμόζεστε κι εσείς τα δεδομένα. Εκθέσεις, καταλαβαίνω, όπου και πέρυσι. Η παρουσία μας φέτος θα είναι Πολωνία, Τσεχία, Γερμανία και Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα μπορώ να έρθω στην Ανατολή, λέει ένας φίλος εδώ, και να γραφτώ. Λοιπόν, εδώ πάμε σε ένα καλό θέμα. Η Ανατολή είναι μια ομάδα παραγών. Η πόρτα της Ανατολής είναι ανοιχτή για όλους. Η Ανατολή παλιότερα ήταν ένα κλειστό κλαμπ των πλούσιων αγροτών. Έτσι είναι τα πράγματα, των πλούσιων αγροτών του στομίου. Εκεί απευθυνόταν στη μεγαλοπαραγωγή του στομίου. Αλλά επειδή η Ανατολή είναι είναι μια επιχείρηση, η επιχείρηση πρέπει να προοδεύει, να μεγαλώνει και να μένει στάσιμη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε ανοίξει τις πόρτες της Ανατολής, όχι σε μέλη να γραφούν, δεν εγγράφουμε πλέον μέλη. Για να εγγράψουμε μέλη θα πρέπει να γίνει μια άλλη διαδικασία, να το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή, αλλά όμως δεχόμαστε μη μέλη. Και γιατί να έρθει κάποιος τώρα στην Ανατολή? Γιατί να έρθει κάποιος? Διότι η Ανατολή από μόνη της, σαν όνομα, είναι λεφτά στην τράπεζα. Δηλαδή, ό,τι πιο υγιές υπάρχει
στον τομέα των κηπευτικών στην Ελλάδα λέγεται Ανατολή. Mm-hmm. Αυτό το καταλαβαίνω από τη συμπεριφορά οποιονδήποτε εμπλεκόμενο έρχεται στην Ανατολή και τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τρόπος, τέλος πάντων, ο τρόπος που κινείται η Ανατολή είναι συγκεκριμένος όμως στον τομέα και θέλουμε, είμαστε όποιος θέλει να έρθει στην Ανατολή είναι ευπρόσδεκτος αρκεί να τηρεί τους κανόνες Ανατολής. Σαν αντάλλαγμα γι' αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μόνο απαιτητικοί. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να πιστοποιηθεί στην Ανατολή. Να δημοπρατήσει τα προϊόντα του και να τα διοχετεύσει μέσω του συνεταιρισμού. Θα έχει τα ωφέλη όμως των συνεταιρισμένων. Θα έχει το 90% των ωφέλων. Οφελών του συνεταιρισμού, του μέλους, αυτός βέβαια θα είναι μη μέλος, και το βασικό είναι ότι δεν θα έχει καμία διαφορετική αντιμετώπιση στα προϊόντα του. Η αντιμετώπιση είναι όλους ίδια. Είτε είναι τα προϊόντα τα δικά μου, είναι τα προϊόντα δυνητικά τα δικά σου. Όχι στη δημοπρασία και στην εμπορία, γιατί κάνουμε εμπόριο, κάνουμε μεγάλο εμπόριο και ειδικά εξαγωγές. Και εκεί πέρα είναι, ειδικά στα πιπεροειδή είναι οι τιμές είναι πολύ καλύτερες από ό,τι τυχαίνουν της δημοπρασίας. Και είπα, για να μην το μακραίνω, ότι στην Ανατολή είναι σαν να έχεις τα λεφτά στην τράπεζα. Δηλαδή είναι η πιο σταθερή ομάδα τόσα χρόνια. Οι πληρωμές της είναι εξωφρενικά σταθερές. Δηλαδή πληρώνουμε κάθε 5 και 20 του μήνα. Αλλά όταν λέμε 5 και 20, μιλάμε ότι το αργότερο στις 5 του μήνα, στις 12 τα λεφτά θα είναι εκεί, στο λογαριασμό. Πιο πρώτα ναι, πάντα φροντίζουμε μια-δύο μέρες πιο πρώτα να τα βάζουμε. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκες, το καταλαβαίνουμε. Ποτέ πιο αργά. Επίσης διαθέτουμε γεωπονικό κατάστημα που ψωνεί. Είτε μέλος είτε μη μέλος μπορεί να έρχεται να παίρνει τα φυτοπροστατευτικά του, τα λοιπάσματά του σε τιμές εννοείται πολύ πιο ανταγωνιστικές από οπουδήποτε στην αγορά. Και γενικά έχουμε το πακέτο ολόκληρο. Εννοείται ότι το μέλος είναι σε πολύ καλύτερη, είναι σε καλύτερη θέση από το μη μέλος, διότι έχει άλλες υπηρεσίες, έχει το επιχειρησιακό, έχει επιστροφή χρημάτων, έχει πρόσθετες υπηρεσίες, τα οποία τα μη μέλη δεν τις διατίθουμε προς το παρόν σε μη μέλη. Αλλά τη σιγουριά της καλύτερης τιμής, της συμπεριφοράς μετά τη δημοπράτηση των προϊόντων, στο ότι έφερε 100 κιλά και θα πληρωθεί 100 κιλά, αυτό μόνο η Ανατολή μπορεί να τα διασφαλίσει σε όλη την Ιερά Πέτρα. Οτιδήποτε άλλο δεν γίνεται. Ωραία. Αυτά με την Ανατολή. Η στόχη λοιπόν και φέτος με τις σωστές δημοπρασίες κλπ. Να έχει όφελος ο παραγός ή μέλος ή μη μέλος. Όπως και να είναι, αυτός είναι το πρώτο. Και εξαγωγική προσπάθεια. Φοβερή εξαγωγική προσπάθεια. Εξαγωγική προσπάθεια, ναι. Πάτε στα Βαλκάνια, αν δεν κάνω λάθος. Πολωνία, νομίζω, και εκεί που πάτε. Πολωνία, στέλνουμε ουσιαστικά. Ουσιαστικά οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφερθεί σε μεγάλα κέντρα. Στη Τσεχία. Να. Δηλαδή η Τσεχία πλέον είναι το κέντρο της Ευρώπης στα κυπευτικά. Εκεί πέρα υπάρχουν, από εκεί γίνεται μετά διανομή. Από εκεί γίνεται διανομή σε οπουδήποτε. Στην κεντρική Ευρώπη. Σε οπουδήποτε. Εμείς έχουμε άμεση συνεργασία και άμεσες εξαγωγές. Έχουμε με Γερμανία, με Τσεχία. Δηλαδή την αγορά της Γερμανίας μου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά έχουμε μερίδιο. Γερμανία, Τσεχία, κάνουμε άμεση και Κύπρο. Δηλαδή σε αυτές τις τρεις χώρες έχουμε άμεσες εξαγωγές. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα της χρονιάς. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι. Κοιτάζω τώρα εδώ επίμονα, με βλέπεις τα 5 ρίχτερ που είχαμε. Δεν ξέρω, επειδή μιλάμε, έχουμε 5 ρίχτερ σεισμό. Είναι, βέβαια και δεν καταλάβαμε και τίποτα. Δεν νιώσαμε τίποτα, κορίτσια, νιώσαμε τίποτα. Είναι νότια εδώ. Κοντά στη Ζάκρο είναι. Όχι, δεν νιώσαμε τίποτα. 5 χιλιόμετρα, τίποτα δεν πήραμε χαμπάρι, μάλλον. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ήσουν εδώ γι' αυτό, μήπως είχαμε 5 ρίχτερ, κατάλαβα. Μιλάω τώρα πολύ και δεν πιάνει και το σεισμό, δηλαδή. Δεν πιάνει το σεισμό, απορροφημένη. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Νομίζω ότι καλύψαμε πολλά πράγματα σε μία ώρα. Πάρα πολύ καλά. Πάντως, οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε απορία, παραγωγός, θέλει να δει πώς κινείται η Ανατολή, πώς συνεργάζεται, τι ωφέλη έχει. Καλό είναι να επικοινωνήσει μαζί μας στο 27540, να ρωτήσει
Όπως είπαν, η Ανατολή είναι ανοιχτή πλέον, δεν είναι, δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ, και τα προνόμια που απολαμβάνανε κάποιοι που δεν θέλουν να φύγουν με τίποτα από εκεί πέρα και δεν μεταπηδάνε από εδώ και από εκεί, όποιος θέλει, υπό την προϋπόθεση όμως, γιατί τα προϊόντα τα κάνουμε εμείς υπό το brand μας, τα κάνουμε εξαγωγή. Θέλουμε λοιπόν υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι λέμε να το κάνουμε. Δηλαδή να είναι σωστός στην παραγωγή του, να μην εκτεθούν. Υπάρχει κάποιος έλεγχος, εννοείται, για αυτό το δημοπρατήριο, έτσι. Αν είναι εντάξει τα προϊόντα, αν δεν έχουν υπολείμματα. Γιατί όλο το brand μετά καταραίει, έτσι. Εννοείται. Κάτι γίνει, δεν γίνει σωστά. Και με τους εμπόρους υπάρχει συνεργασία, γνωρίζετε ποιοι είναι οι σωστοί, γιατί υπάρχουν και αεροπειρατές κάπου. Τελειώσαμε λοιπόν, καλή κουβέντα αυτή. Τελειώσαμε από μία χρονιά που... Νομίζω ότι έχουν αφήσει και κάποια φέσια στην αγορά εδώ της Ιεράπετος. Εμένα η περσινή χρονιά... Δεν είναι μόνο η Thomas Cook, έτσι να πούμε. Ωραία, η περσινή χρονιά με εξέπληξε ευχάριστα. Τόσο για δύο πράγματα. Πρώτον, συγγνώμη, γιατί δεν είχαμε κάποιον ο οποίος μέσα στη χρονιά να αντιμετωπίσει προβλήματα, δηλαδή κάτι που δεν το περιμέναμε. Και δεύτερον, ότι με τους υπάρχοντες εμπόρους στην Ιεράπετρα έχουν και αυτοί πια βρει το δρόμο, τους έχουν τα πατήματά τους, τα έχουν βρει και δεν αντιμετωπίσαμε μα ούτε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να είναι... Με κάποιο τρόπο λοιπόν ελέγχονται και εκείνοι για την αξιοπιστία τους. Εννοείται. Και πλέον όσοι δραστηριοποιούνται στην Ιεράπετρα και είναι παλιά ονόματα στον χώρο και έχουν μια ιστορία, όλοι δεν ρισκάρουν πια, μάθανε. Μάλιστα. Οπότε ήταν ευχάριστη η έκπληξη περσίνη. Στο τέλος οικονομικά μας άφησε μια ευχάριστη γεύση η χρονιά. Ωραία. Οικονομικά όσο αφορά δηλαδή τις αναστροφές μας με τους εμπόρους. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν βοηθάει και το Μητρό Αγροτών εδώ τώρα. Το Μητρό Αγροτών εμπόρων, με συγχωρείτε. Δεν βοηθάει τίποτα. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλή σεζόν, πάρα πολύ. Καλές πωλήσεις. Εύχομαι να διπλασιαστούν οι αγορές. Μακάρι που πηγαίνετε τα προϊόντα. Να έχουμε βέβαια και προϊόντα, έτσι να τα πάμε. Ναι. Έτσι. Και θα τα λέμε και στη μέση της χρονιάς. Okay. Τακτικά. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Φίλες και φίλοι, μείνετε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν λίγο πριν.